Τις 3 λοιπόν του Μάρτη πια του 2018 έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Λαμαρινά, στην Κοζάνη. Ένα απογευματάκι είναι πριν το σούρουπο. Έτοιμος Γιάννη, θα μας κάνετε ότι αυτός μια πεταξιά. Θα μας δείξει τα μοντελάκια του του 2018. Αέρα έχει, θα λέγα, τον κλασικό, τον κοζανίτικο, τον καιρό. Φυσάει, πρέπει να είναι κανένα τεσσαράκι. Δεν μασάει όμως, εντάξει. Και θα μας πετάξει αυτή την ομάδα εδώ. Έλα, γιατί αγρίνει ο κύριος Γιάννη. Πάει να βγάλει φίδια, όχι, όχι. Ναι, αγρίεψε, όχι αγρίεψε, πολύ. Πήγαν ανάποδα πίσω, ε. Πόρε που πήγαν τα πουλιά. Από αλλού τα περιμέναμε και αλλού πήγαμε. Τα κοπάνισε, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι καιρός, πώς λέγεται αυτός ο καιρός εκεί. Βοριάς είναι εκεί, τι είναι? Καστοριανός. Καστοριανός, πω. Ξέρετε τι σημαίνει Καστοριανός? Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Για την περιοχή αυτή να δω. Τα πέταξω, θα τα πετάξω, μου λέει, δεν έχω άλλη ευκαιρία. Έχουμε έρθει για τη γιορτή της Χιάτιστας που θα γίνει αύριο. Και έχουν φύγει πολύ πίσω τα πουλιά, αλλά έχουν στηθεί εκεί. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε λίγο εδώ το πλάνο και να δούμε επάνω ακριβώς στα Περιστέρια. Να, εδώ. Ναι, είναι καλός ο Γιάννης του Λαμαρινιάς, όπως πάντα. Έτσι και τώρα με αυτόν τον καιρό πια. Με τον τοπικό εδώ αέρα, τον Καστοριανό που λένε, που πάει κατεύθυνση προς Καστοριά. Δηλαδή, δυτικός. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και παρόλα αυτά τα πουλιά στείνονται ταμπέλες και βγάζουν και αυτά τα προγράμματα εδώ. Λοιπόν, βλέπετε και βγάζετε συμπεράσματα λοιπόν μόνοι σας. Μοντέλα 2018. Και πετάνε έτσι. Κάτσε να ανοίξουμε και το πλάνο, να δείτε και πού έχουν πάει τώρα αυτή τη στιγμή. Ήδη τα έχει πάει ο καιρός εκεί, τώρα έχουν ανοίξει. Είναι ωραία εικόνα. Στο ζωντανό είναι πάρα πολύ υπέροχη εικόνα. Θα θέλαμε λίγο πιο μαλακό καιρό βέβαια. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ έτσι είναι. Η καιρή εδώ στην Κοζάνη είναι έτσι. Τα πουλιά όμως είναι στιτά τελείως. Εδώ του δίνουμε μηχανάκι. Ολόκληρο μηχανάκι να μας δώσει ένα ζυμπάκι, θα μας δει. Εδώ πάμε από τη δεξιά πλευρά, βλέπουμε ένα άλλο κοπάδι. Το κάτω-κάτω το κοπάνισε. Τα πιο ψηλά έχουν στηθεί τελείως. Μπράβο στο Γιάννη. Δεν έχουμε άλλο zoom, παιδιά, μέχρι εκεί είναι. Γιάννη, τα βλέπεις, εγώ δεν τα βλέπω. Εδώ τελειώνει και η τεχνολογία, ναι. Ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος εδώ και λέει δεν τα βλέπει. Τα καλά, ναι. Τα καλά, Γιάννη. Καραβγή αυτός από παραπέρα. Που κάτσε να... Το τελευταίο zoom, ναι, ξεκινάει. Κάτσε να ανοίξει λίγο το πλάνο τώρα, να πιάσουμε το πεσό. Πού έχουν πάει. Βάλανε, έχουν βάλει τα πρώτα. Μπράβο, Γιάννη, ήρθανε. Τέλεια. Δεν τα ενοχλάω εδώ, ε. Τι να ενοχλείς, αυτά είναι λιοντάρια. Και γλύφουνε και το κεραμίδι. Μπράβο, ρε εσύ, μπράβο. Πες στην κάμερα, ρε εσύ. Αμάν. Έχω κρυφτεί στην γωνία, δεν με βλέπουνε και βγαίνω ξαφνικά. Δεν σταματάει να βρούμε τίποτα. Απλά τα έχει πατήσει ο καιρός και έρχονται χαμηλά. Έλα και το δεύτερο το κομμάτι. Ασταμάτητα λέω. Χήμαρος. Αυτός πήγε να μου ξεφύγει.
Να το, να το. Γλύφουμε το κεραμίδι. Τα έχει πατήσει ο καιρός και έρχονται από κάτω, ρε. Μπράβο. Από αυτό σε έκανε στροφή, θα σκοτωνόταν. Θα μου σπάγε την κάμερα. Τώρα κλείνει και η αυλαία, ναι, αυτά πρέπει να είναι και τα τελευταία. Έλα και το τελευταίο. Του την έφερε. Από όλο το περίμενα και αλλού βγήκε. Βάλ' τα μέσα, Γιάννη. Δούμε και λίγο μέσα. Ωρε κουκλάκια είναι, Λεόντα. Μπελότα τα μαρινάκια. Εδώ είμαστε, να τα. Αυτά εδώ είναι. Βγάλε να κίνει εκεί την πεταξιά που είδατε. Καθαρά κοζανιτάκια. Ωραίος ο Γιάννης ο Ρος. Μέσα! Αφού τους ρίχνεις στάρι, ρε, σιγά είναι, τα πουλιά φταίνε. Να φέρουμε κοντά αυτό εδώ, αυτή τη φιλικιά εδώ. Αυτά είναι. Καθαρά. Καθαρό αίμα που λέμε. Τέτοια είναι όλα. Θα βλέπετε. Και ένα ανοιχτό πλάνο έτσι εδώ, σιγά σιγά. Όλη η ομάδα του φίλου μας του Γιάννη. Νικήσανε τον καιρό στην κόντρα και ήρθανε ξηράφια. Πάμε για μία προς πίσω, ρε Γιάννη. Άντε, πάμε, πάμε. Μόλις τώρα μάζεψε τα πουλιά, τώρα έρθει και το τελευταίο. Τα έχει πολύ πεταμένα, είναι γυμνασμένα τα πουλιά. Και θα κάνουμε τώρα κι άλλη μια πεταξιά προς πίσω. Αυτό είναι, ναι. Θα βγάζει. Τσακ, μπαμ. Ακόμα δεν έχουν ξεφουσκώσει. Αυτό είναι. Αερόστατα. Τι λέει, ρε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Όπου έχω στηθεί από κάτω. Και φουσκώσανε. Ναι. Πάλι μπρος πίσω είπε. Μπράβο ρε, μπράβο. Πω πω ακινησίες λέω. Και όρθια ψηλά φτερά. Αυτά παιδιά είναι του φίλου μας του Γιάννη. Του Λαμαρινά. Στην Κοζάνη επαναλαμβάνω. Το 2018. 3 Μάρτη. Αυτή εδώ είναι η εικόνα. Ταμπέλες τώρα θα δείτε εδώ. Πραγματικές ταμπέλες. Ορίστε, έχουμε και τον τραγουδισταρά εκεί. Τι κάνουν αυτά, τι κάνουν Λαμαρινά τα Περιστέρια. Ωρεύουν. Ωρεύουνε πραγματικά, Τσάρλεστον. Σύφη, βγαίνει να δεις τώρα φτερουγισκές που έχουν πιάσει. Αφού με ζάλισε, μου λέει μπανάνι προς πίσω. Πάμε. Τι να του κάνω τώρα, πάμε να δούμε και τα... Αυτά πήρανε και μπούι γρήγορα. Άιντε. Αυτός εδώ κύριε είναι ο Γιάννης, ο Λαμαρινάς και αυτά εδώ είναι τα Περιστέρια του. Λοιπόν, αφήνουμε τα από πάνω, τα έχουν νικήσει και τον καιρό και πάμε κάτω, κάτω εδώ, εδώ στο βάθος. Έχει και μακρινά, να τα έρχονται και αυτά έρχονται. Μπράβο. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό να λοιπόν τώρα τον πολύ μακρινό. Και γυρνώ αριστερά, στη δυτική πλευρά. Εδώ έχει ένα κοπάδι, να τα. Αυτά φύγανε ανάποδα, ναι, και έρχονται τώρα από εκεί. Βέβαια τα μπέλες, όπως πάντα, έστω και λοξά που είναι τώρα, γιατί μας έχουν περάσει από πάνω, είναι τα μπέλες. Να είναι λοξά τώρα, έχουν καβαλήσει τον καιρό αριστερά. Λοιπόν, αφήνω αυτά, να γυρίσω εδώ προς τα πίσω εδώ. Εδώ έχουμε άλλες εικόνες. Έχει πιτάκι από απέναντι γι' αυτό. Τυχώθηκε ο απέναντι, δεν πειράζει, δεν μασάμε εμείς. Τυχώθηκε, εντάξει. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα και εκεί. Ωραία, πού πήγανε. Εδώ έχω ζουμάρει τέρμα. Πραγματικά, τώρα έχω λίγο ακόμα, θα βάλω όλο μου το ζουμ εδώ πάνω, εκεί, έτσι. Βέβαια, ίσα που φαίνονται τώρα εκεί,
Εκεί μέσα είναι. Τώρα θα το αφήσω να δείτε που είναι. Εκεί μέσα. Και πιο κάτω βλέπω ένα άλλο πάλι που έρχεται να έχουν ανοίξει τα πουλιά. Και ένα πιο κάτω και ένα πιο πάνω. Πω πω, χαμός γίνεται. Ρε χαμός γίνεται στο Γιάννη το Λαμαρινά, ρε. Κοιτάξτε ρε περιστήρια, ρε. Γιάννη, τόρνα. Τι να κάνει να σβαρνήσει. Σβάρνα Γιάννη, σβάρνα. Τα σβάρνησε. Για να δούμε τώρα αυτά θα σβαρνήσουνε. Ω, πω, πω. Δεν μπορώ να... Στην άκρα λέει κανένα σύφη. Ω, πω. Κοιτάξτε, κοζανίτικο πεσό πραγματικό. Original. Τέλος. Βροντές και αστραπές. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Αυτά εδώ ήταν τα λιοντάρια του Γιάννη. Μας έκανε μια πεταξιά μπρος πίσω. Η πρώτη ήταν στα καφιά, η δεύτερη ήταν στο πάτημα. Εντάξει. Βγάλανε ένα πρόγραμμα, νομίζω αρκετά καλό. Καθαρά κοζανίτικα. Ήρθα πολύ κοντά τώρα και εδώ είμαστε. Εδώ. Να τα και μέσα. Ω, μια βαζούρα άκουσα. Άμα είναι να πάμε και από Περιστέρι, του Λαμαρινά, ας γίνει και αυτό. Αυτά τα σκαριά έχει. Ο φίλος μας ο Γιάννης στην Κοζάνη. Ο γνωστός Λαμαρινάς. Εντάξει. Μια δήλωση εδώ του φίλου μας του Γιάννη με το φιλαράκι του. Το ψήνει λέει να του, από ό,τι μου είπε. Να δώσει το μηχανάκι, το δώσει με δυο περιστέρια. Ναι. Και τη μηχάνη μεγάλα. Θα του δώσει λέει αυτό το μηχανάκι και τι μηχάνημα, τσάγκουαρ είναι. Λοιπόν, για να πάρει τα περιστέρια. Εντάξει, το ψήνει, ε. Λίγο θέλει ακόμα να το ψήσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Με τυρανάει. Άντε, ρε Γιάννη, δώσ' το και στο παιδιού, ρε. Ολόκληρο μηχανάκι θα πάρει. Ωραίο. Πάντως από πάρτιμα θα τα δώσει. Εντάξει, είναι μερακλής και πρέπει να το μην του χαλάσει το χατήρι. Έγινε, έγινε. Γεια. Λοιπόν, Γιάννη, έκανε την πεταξία το 2018. Νομίζω ότι δικαιώθηκε και εσύ και ο κόσμος θα δει. Παρόλο τον κακό καιρό, τον κοζανίτικο, τα πουλιά νικήσανε τον καιρό και βγάλανε αυτό το πρόγραμμα. Και όσον αφορά τώρα για τις επιστροφές, ο κόσμος βλέπει και βγάζει συμπεράσματα. Εγώ τα ξέρω αυτά, ξέρω τι γίνεται στην Κοζάνη και αυτό λέω πάντα στα βίντεο μου και κοζανίτικο πεσό. Εσύ το είχες, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, που ήρθες και τα τράβηξες. Έγινε, ρε φίλε. Και το χρόνο να μας τα ξαναμετάξει να τραβήξουμε πάλι. Εντάξει. Γεια σου, Γιάννη. Γεια.